Η μεταβολικά σχετιζόμενη στεατική νόσος του ύπατος είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από αύξηση του λίπους στο σηκώτη. Αν ρωτήσετε κάποιο γιατρό ποιο είναι το αίτιο αυτής της κατάστασης, αν πάρετε κάποια σαφή απάντηση, συνήθως θα αφορά την ποσότητα της τροφής που τρώει κάποιο. Και αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. Το λίπος στο σηκώτη τυπικά εμφανίζεται σε άτομα που έχουν αυξημένο βάρος, που σημαίνει ότι καταναλώνουν περισσότερες τριμμύδες από αυτές που έχουν ανάγκη. Υπάρχει περίπτωση όμως να τρώει κάποιος ακριβώς όσο έχει ανάγκη και πάλι να έχει λίπος στο σηκώτη. Ναι, υπάρχει. Πάμε να δούμε. Είναι προφανέ ότι αν πάρουμε μια ομάδα ανθρώπων και αρχίσουμε να του ταΐσουμε χίλιε θερμίδε περισσότερη τροφή σε μορφή ζάχαρη από όσοι έχουν ανάγκη την ημέρα, δίνοντά του γλυκά και αναψυχτικά, παρατηρούμε ότι μόλι σε τρει εβδομάδε θα έχει αυξηθεί το λίπο στο σηκώτη του κατά 33%. Σίγουρα είναι πάρα πολύ. Αν όμω κάνουμε το ίδιο πείραμα και αντί για χίλιε θερμίδε παραμέ... πάνω από ζάχαρη, χορηγήσουμε χίλιε θερμίδε παραπάνω από βούτυρο και τυρί, δηλαδή ζωικό λίπο, η αύξηση του λίπου στο σηκώτη θα είναι 55%. Αυτό σημαίνει ότι τα ζωικά λίπη αυξάνουν πολύ περισσότερο το λίπο στο σηκώτη από τη ζάχαρη. Στην ίδια μελέτη έγινε δοκιμή και με χίλιε θερμίδε παραπάνω σε λάδι και εδώ είδαμε ότι η αύξηση του λίπου στο σηκώτη ήταν μόλι 15%. Άρα τα ελαιά είναι πιο ασφαλή τόσο από τη ζάχαρη όσο και από τα ζωικά λιπαρά. Αυτή η μελέτη όμω έδωσε στου συμμετέχοντε να φάνε πολύ περισσότερο από αυτό που είχαν ανάγκη. Υπάρχουν τροφέ που προκαλούν λίπο στο σηκώτη ακόμα και όταν τρώμε όσο έχουμε ανάγκη. Γίνεται δηλαδή ενώ επιτυγχάνουμε ένα θερμιδικό ισοζύγιο σωστό για το βάρο μα, παρόλα αυτά να εμφανιστεί λίπο στο σηκώτη. Έτσι φαίνεται να υποστηρίζει μια δεύτερη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2020. Εδώ οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες κατανάλωναν διατροφή που παρήχε όσες θερμίδες είχαν ανάγκη. Η μία διατροφή ήταν πλούσια σε ζάχαρη, ενώ η άλλη ήταν πλούσια σε ζωικά λιπαρά. Αυτό που φάνηκε από τη μελέτη ήταν ότι ενώ στα άτομα που κατανάλωναν αυξημένη ζάχαρη δεν παρατηρήθηκε αύξηση στο λίπος στο σηκώτη, στα άτομα που κατανάλωναν διατροφή πλούσια σε ζωικά λιπαρά παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ακόμα και αν οι θερμίδες που κατανάλωναν ήταν όσες είχαν ανάγκη και όχι περισσότερες. Από αυτές τις μελέτες συμπεραίνουμε ότι τα ζωικά λιπαρά αυξάνουν το λίπος στο σηκώτη πολύ περισσότερο από ό,τι η ζάχαρη. Προφανώς αυτός που θέλει να φροντίσει την υγεία του στο μέγιστο θα αποφύγει εξίσου και τη ζάχαρη και τα ζωικά λιπαρά. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.